Εδώ στον εξωτερικό χώρο του νοσοκομείου μας, κύριε διοικητά, να μείνουμε για να δούμε και την εξέλιξη των εργασιών, αλλά να δώσουμε και το στίγμα πώς γίνονται αυτές και με την οικονομική ενίσχυση. Πραγματικά σας ευχαριστούμε που είστε εδώ και προβάλλετε αυτό το έργο εδώ, το εξαιρετικό έργο, το εμβληματικό κτίριο του νοσοκομείου μας ανακαινίζεται. Αρχίσαμε την ανακαίνιση από την πρόσωψη του νοσοκομείου. Όταν ήρθαμε εδώ και αναλάβαμε τη διοίκηση, ο στόχος μας, ένας από τους στόχους μας ήταν το κτίριό μας να είναι λειτουργικό και να ευπρεπιστεί, γιατί ξέρετε περνάει ο καιρός. Αναζητήσαμε χορηγούς, γιατί ξέρετε για αυτά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία να εξευρεθούν οι πόροι. Και οι πόροι και η γραφειοκρατία να ξεπεραστεί. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν στο πρόσωπο του κυρίου Νικολάου Καλουρί, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά δημοσίως, να το ξέρει ο καλλιμνιακός λαός, βρήκαμε τον χορηγό, εξ ολοκλήρου διαθέτει όλα τα έξοδα και το συνεργείο για να κάνουμε τον ευπρεπισμό και τη συντήρηση της πρόσωψης του νοσοκομείου μας. Ξεκινάμε από το μπαλκόνι, το οποίο μπαλκόνι ήταν σε μια όχι καλή κατάσταση και σε ορισμένα σημεία ήταν και επικίνδυνο, γι' αυτό δεν το χρησιμοποιούσαμε καθόλου και αρχίσαμε από εδώ τον ευπρεπισμό του κτίριου μας. Οπότε όλα προχωράνε σύμφωνα με το πρόγραμμα και θα συνεχίσουμε στη συνέχεια με άλλα μέρη του εδώ του κτίριου. Ωραία, άρα όταν τελειώσει εδώ που έχουμε κάποιο μικρό χρονοδιάγραμμα. Όχι, δεν έχουμε ακόμα. Ωραία. Γιατί ξέρετε είναι τρίτη μέρα. Ποιο θα είναι σήμερα το επόμενο βήμα, η επόμενη παρέμβαση. Ήδη να σας πω ότι γίνεται στην οροφή του κτιρίου και στην στέγη από πάνω γίνεται παρέμβαση ούτως ώστε να κάνουμε υδρομόνωση. Μάλιστα. Στο πίσω μέρος του νοσοκομείου, στην στέγη που από κάτω είναι η μονάδα του τεχνικού νεφρού και εκεί θέλει κάποια παρέμβαση και εκεί ξεκινάμε τώρα ταυτόχρονα. Οπότε προχωράμε. Ξέρετε, ένα νοσοκομείο για να δουλέψει δεν αρκούν μόνο οι γιατροί μας, το προσωπικό μας. Πολύ πρέπει σωστό. Και το κτίριο πρέπει να είναι λειτουργικό το κτίριο. Αλλιώς δεν θα μπορούμε να στεγάσουμε τις υπηρεσίες μας. Και όχι μόνο αυτό. Ξέρετε, εμείς μες στο μυαλό μας, οι καλλίμνοι δηλαδή, είναι σαν να είναι η συνέχεια του επαρχείου, του δημαρχείου, του λιμεναρχείου, το νοσοκομείο. Έτσι. Αυτό έχω καταλάβει και ένα στολίδι εδώ. Το νοσοκομείο μας είναι πολύ ψηλότατα μέσα στη συνείδηση του καλλιμνιακού λαού. Mm-hmm. Γι' αυτό και εμείς εδώ κάνουμε ό,τι μπορούμε, όλο το προσωπικό μας κάνει ό,τι μπορούμε για να το κρατάμε και εμείς στο επίπεδο που πρέπει και αρμόζει για τον καλλιμνιακό λαό. Αυτό θέλουμε, εύρυθμη λειτουργία εκτός αλλά και εντός. Και εντός, φυσικά. Έτσι, φυσικά, κύριε διοικητά. Οπότε για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι ο δημιουργικός πρόεδρος της Παγκαλλιμνιακής Αμερικής και πρόεδρος του Συλλόγου Κέμπελ Οχάι, ο Νικόλας Καλουρίς, βάζει τη σφραγίδα του εδώ και τον ευχαριστούμε θερμά. Διότι είναι αυτό που λέγαμε και στα εγγένεια του Χαλίκιου, ότι τελικά εάν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, ένας της Διασποράς, ένας άνθρωπος δικός μας με ευαισθησία και αγάπη να ξεκινήσει να πάρει μπροστά το κάρο, δεν θα τελειώσουμε τόσο γρήγορα. Έτσι ακριβώς. Έτσι γίνονται όλα τα μεγάλα έργα με τέτοιους μεγάλους δωρητές. Εμείς εδώ, μόλις τελειώσει το έργο, στην επόμενη επίσκεψη του κυρίου Καλουρί, θα τον τιμήσουμε. Πολύ ωραία. Θα τον κάνουμε επίτιμο μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου, του νοσοκομείου μας. Θα κάνουμε μια πανηγυρική συνεδρίαση. Και όταν τελειώσει όλο το έργο, εδώ θα έρθουμε με τον κύριο Καλουρί, θα σας καλέσουμε να έρθετε να το δούμε. Βεβαίως. Εννοείται. Ευχαριστούμε και εσάς. Καλή δύναμη στο έργο σας. Εύχομαι κάθε φορά κάτι που ζητάτε να παίρνετε θετικές απαντήσεις και γρήγορα. Κύριε διοικητά, και τελειώνουμε έτσι βλέποντας τις εργασίες εδώ στην πρόσωψη. Ένα πολύ βασικό, γιατί όλοι οι καλλίμνοι επισκέπτες ομογενείς από εδώ περνούν σε καθημερινή βάση, οπότε θα δουν ότι όλα βαίνουν καλώς, ομορφαίνει το κτίριο και νιώθουμε ασφαλείς και για έξω, αλλά και φυσικά μέσα στα χέρια των γιατρών μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.